Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είναι το Αθλητικό Ιδεώδες και μαζί θα μιλήσουμε όπως κάθε φορά για τον αθλητισμό με στόχο να προάγουμε το Αθλητικό Ιδεώδες. Μέσω της εκπομπής μας δίνουμε βήμα, χώρο και χρόνο σε αθλητές και συλλόγους που εδρεύουν κατά κύριο λόγο στην Κεντρική Μακεδονία, ούτως ώστε να μιλήσουν για τις επιτυχίες, το έργο τους, την καθημερινότητά τους, αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Επιπλέον αναδεικνύουμε αθλητικές δραστηριότητες που έχουν στο επίκεντρο την περιφέρειά μας, που φιλοξενεί φυσικά κάθε χρόνο πλήθος διοργανώσεων. Το Αθλητικό Ιδεώδες είναι το σύνολο των αρχών και των αξιών με τις οποίες ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός εμπλούτησε τον αθλητισμό, προάγοντάς τον σε μέσο εξάσκησης του σώματος, καλλιέργειας του πνεύματος, εξευγενισμού της ψυχής και σύσφυξης των ανθρώπινων σχέσεων. Σήμερα, στο επίκεντρο της συζήτησης του Αθλητικού Ιδεώδους, θα βρεθεί το ελληνικό μπάσκετ, καθώς εντείνονται οι προετοιμασίες για τις αρχαιρεσίες στην Ελληνική Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, με τα προβλήματα του αθλήματος να είναι πολλά και να χρειάζονται βαθιές τομές για να αλλάξει η κατάσταση. Μαζί μας μέσω Skype είναι ο βετεράνος διεθνής καλαθοσφαιριστής και υποψήφιος στις επερχόμενες εκλογές της ΕΟΚ, Δημήτρης Παπαδόπουλος, για να μιλήσουμε για την κατάσταση που επικρατεί στο άθλημα, που έχει προσφέρει τις μεγαλύτερες χαρές στον ελληνικό ομαδικό αθλητισμό. Κύριε Παπαδόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Παπαδόπουλε, καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από το δικό σας κομμάτι. Τι σας οδήγησε στο να κατεβείτε στις εκλογές και ποιο ήταν το κριτήριο που σας έκανε να συμπλέψετε, να συμπορευτείτε με τον Παναγιώτη Φασούλα? Αποφάσισα να συμμετέχω στις εκλογές γιατί διαπίστωσα ότι πραγματικά χρειάζεται μία ανανέωση στον τομέα της διοίκησης της Ομοσπονδίας και θεώρησα ότι διαθέτω τις ιδέες, την αγάπη για το μπάσκετ, αλλά και την ικανότητα να συνδράμω σε μια καλύτερη διοίκηση για το ελληνικό μπάσκετ. Όταν αποφάσισα να συμμετέχω στις εκλογές και το ανακοίνωσα, ταυτόχρονα εκείνη την εποχή περίπου αποφάσισε να κατέβει στις εκλογές και ο Παναγιώτης ο Φασούλας. Ακόμη τότε δεν ήταν ξεκάθαρο το νομοσχέδιο για το πώς μπορεί να κατέβει ο καθένας και μιλήσαμε, συναντηθήκαμε ως παλιοί συμπαίκτες στις εθνικές ομάδες αλλά και αντίπαλοι στα πρωταθλήματα. Είχαμε πάρα πολλά λοιπόν κοινά να ενώσουμε και αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε μια έτσι, ομάδα παλιών αθλητών για να κατέβουμε στις εκλογές. Στη συνέχεια λοιπόν αυτή η ομάδα αυξήθηκε, είναι γνωστή πλέον η σύνθεσή της. Βγήκε το καινούριο νομοσχέδιο από το κύριο Αυγενάκη όσον αφορά δηλαδή το τρόπο που θα γίνουν οι εκλογές. Και έτσι λοιπόν ο Παναγιώτης Φασούλας είναι υποψήφιος για πρόεδρος και εγώ υποψήφιος για μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΟΚ, υποστηρίζοντας φυσικά την υποψηφιότητα του Παναγιώτη Φασούλα ως πρόεδρο. Κύριε Παπαδόπουλε, θεωρείτε ότι ακόμα και αν δεν το επέβαλε ο νόμος Αυγιανάκη, το νομοσχέδιο, το νέο νομοσχέδιο, το νέο αθλητικό νομοσχέδιο, η αλλαγή στην διοίκηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης ήταν επιβεβλημένη, ασχέτως αν υπήρχε ή δεν υπήρχε το νομοσχέδιο? Η αλλαγή είναι επιβεβλημένη και αναγκαία εδώ και χρόνια, γιατί όπως φαίνεται το ελληνικό μπάσκετ την τελευταία δεκαετία συνεχώς φθήνει όσον αφορά την ποιότητα της ίδιας της καλαθοσφαίρισης εσωτερικά εδώ στην Ελλάδα, αλλά και τα αποτελέσματα των εθνικών ομάδων στο εξωτερικό. Θεωρώ λοιπόν ότι η αλλαγή είναι αναγκαία και επιβεβλημένη. Από εκεί και πέρα, το νομοσχέδιο ήρθε να βοηθήσει όλη αυτή τη διαδικασία με την έννοια ότι όταν μια διοίκηση, όπως είναι η διοίκηση της Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, η οποία διοικεί εδώ και 40 χρόνια περίπου, είναι να το φανταστείτε σαν ένα δέντρο το οποίο έχει πλέξει πλέον τέτοια κλαδιά και τέτοιες ρίζες μέσα στο σύστημα και όχι απαραίτητα φυσικά αυτό με την καλή έννοια του λόγου, το οποίο για να το ξεριζώσει κάποιος ή να μπορέσει να κόψει κλαδιά και να βγει στην επιφάνεια είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Έτσι λοιπόν ο νόμος έδωσε την ευκαιρία σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν την όρεξη, έχουν την αγάπη για το άθλημα, έχουν τις ικανότητες, να βγουν στο προσκήνιο και να διεκδικήσουν πλέον με πιο χρηστό τρόπο την εκλογή τους. Θεωρώ ότι η ίδια η Ομοσπονδία θα έπρεπε να είχε προβλέψει, σύμφωνα με τη χάρτα της Διεθνής Ολυμπιακής Επιτροπής, αυτή την επόμενη μέρα, διότι μιλάμε για εθελοντισμό και εδώ έχουμε 40 χρόνια εθελοντές, οι οποίοι έχουν πλέον γεράσει και διεκδικούν ακόμα να διοικούν, θα έπρεπε οι ίδιοι να έχουν προβλέψει τη διάθεση κατάσταση και να την προωθούν. Επειδή όμως αυτό δεν έγινε σε καμία ομοσπονδία σχεδόν, ήρθε ο νόμος, το Αυγενάκη, να προσφέρει, να το πούμε έτσι, στο ελληνικό κράτος, στην ελληνική κοινωνία, αυτή τη λύση. Γιατί η λύση ήταν αναγκαία. Κύριε Παπαδόπουλε, με βάση λοιπόν και τα δεδομένα και τα λεγόμενά σας, προκύπτει ότι εσείς τουλάχιστον προσωπικά, από την υπάρχουσα διοίκηση και από το έργο όλα αυτά τα χρόνια, δεν είστε ικανοποιημένος ή τουλάχιστον δεν το κρίνετε θετικά. Δηλαδή, η πλάστιγκα γέρνει περισσότερο προς το αρνητικό πρόσημο. Όχι ακριβώς. Θεωρώ ότι η διοίκηση Βασιλακόπουλου έχει προσφέρει από το 80 και μετά που ανέλαβε να διοικεί, συνείσφερε τα μέγιστα στην εξέλιξη του αθλήματος και θεωρώ ότι ήταν μια πετυχημένη διοίκηση, όμως την τελευταία δεκαετία φθήνει, δηλαδή δεν είναι επιτυχημένη και κάθε διοίκηση κρίνεται ανά τετραετία, γι' αυτό και υπάρχουν οι εκλογές ανά τετραετία. Όπως όλα τα πράγματα στη ζωή εξελίσσονται, μεταβάλλονται, έτσι λοιπόν και οι διοικήσεις δεν μπορεί να είναι εσαΐ μέχρι να πεθάνει κάποιος 40 χρόνια ας πούμε, και όσο πάει. Θα πρέπει να εξελίσσονται και να προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα, στις νέες ανάγκες, στις νέες απαιτήσεις. Έχει υπάρξει κορεσμός δηλαδή, θεωρείτε πλέον, από την τουλάχιστον υπάρχουσα διοίκηση? Δεν θα το έλεγα κορεσμός. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή η διοίκηση, με βάση τη σύνθεσή της, τις ηλικίες των ανθρώπων που διοικούν, δεν είναι επαρκής για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες και απαιτήσεις που επιβάλλει η παγκόσμια ανταγωνιστικότητα. Γιατί για να το κάνεις αυτό χρειάζεται να έχεις πλέον άλλες ικανότητες, ίσως και εξειδικευμένες γνώσεις, θα πρέπει να έχεις πιο ευρύς ορίζοντες και να έχεις φυσικά και την ενέργεια που πρέπει να διαθέτει ένας πιο νέος άνθρωπος για να εκτελέσεις ένα στρατηγικό πλάνο που ίσως θα χαράξεις για να μπορέσει το ελληνικό μπάσκετ να περάσει σε μια νέα εποχή. Κύριε Παπαδόπουλε, από τη μία βλέπουμε έναν συνδυασμό που επικεφαλής είναι ο Παναγιώτης Φασούλας με πολλούς παλέμαχους μπασκεμπολίστες και από την άλλη βλέπουμε ότι είναι ο συνδυασμός με τον ιδιοκτήτη του Προμηθέα Πάτρας, τον Βαγγέλη Λιόλιο, παράγοντας και πρόεδρος φυσικά της ομάδας της Πάτρας. Θεωρείτε ότι θα πρέπει ο επόμενος πρόεδρος της ΕΟΚ να είναι ένας άνθρωπος που έχει ζήσει τον μπάσκετ ως αθλητής, να το έχει ζήσει από μέσα και κατ' επέκταση ενδεχομένως, όπως είστε στον δικό σας συνδυασμό, να έχει φορέσει και τη φανέλα της εθνικής ομάδας? Καταρχήν θα έλεγα ότι προσωπικά, στη δική μου αντίληψη, είναι ασύμβατο κάποιος να είναι πρόεδρος ενός σωματείου και να έχει συμφέροντα για αυτό και να διεκδικεί την θέση του πρόεδρου της Ομοσπονδίας. Νομίζω ότι αυτό επιφέρει ερωτηματικά σε κάθε έναν φίλαθλο ή κάθε έναν άλλο παράγοντα. Ακούω βέβαια ότι ο κύριος Λιόλιος παραιτήθηκε των μετοχών του, δεν ξέρω τι ακριβώς, της ιδιοκτησίας του Προμηθέα. Πάντως είναι αυτά κάποια ερωτηματικά που σίγουρα απασχολούν τον κάθε ένα που θέλει να δει την επόμενη μέρα του μπάσκετ να εξελίσσεται με χρηστό τρόπο. Από την άλλη μεριά, σίγουρα άνθρωποι οι οποίοι πέρασαν από το χώρο, όπως είναι οι αθλητές οι παλιοί και η δικιά μου γενιά και η γενιά του Παναγιώτη Φασούλα, ξεκινήσαμε ως ερασιτέχνες και από την αγάπη μας για τον μπάσκετ, δηλαδή, όχι ότι υπήρχαν τότε κίνητρα οικονομικά όπως είναι τώρα. Και στη συνέχεια με τις επιτυχίες
της εθνικής ομάδος εξελίχθηκε το μπάσκετ, έγινε πλέον επαγγελματικό. Ήρθαν φυσικά και μεγαλύτερες οικονομικές απολαβές. Είδαμε λοιπόν και τις δύο πλευρές, και το ασθενικό μπάσκετ και το επαγγελματικό μπάσκετ και τα προβλήματα που έχει ο κάθε χώρος. Και νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ έτσι εμπεδωμένη και ευρία άποψη για το χώρο. Από την άλλη μεριά, νομίζω ότι το να εκπροσωπούν διεθνείς αθλητές οι οποίοι φορέσανε το εθνόσυμο και παίξανε σε μεγάλα τουρνουά, φέρανε μεγάλες επιτυχίες για την Ελλάδα, είναι ένα σημείο έμπνευσης τόσο για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με το άθλημα, αλλά όσο και για την εξωστρέφεια που θέλουμε να χαρακτηρίζει πλέον την Ελληνική Ομοσπονδία, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αναπτύξουμε συνεργασίες και επικοινωνίες με τον έξω κόσμο, που είναι το NBA, που είναι η FIBA, που είναι οι άλλες ομοσπονδίες, που νομίζω θα είναι προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ. Mm-hmm. Κρατάω τη λέξη εξωστρέφεια που αναφέρατε. Θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Θέλω να επανέλθουμε στην συνέχεια για να μας αναλύσετε και ποιο είναι το πλάνο σας ουσιαστικά ως συνδυασμό και να μιλήσουμε και γενικότερα για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό μπάσκετ σε καθημερινή, όπως φαίνεται, βάση. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.